Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και αυτό το βράδυ της Παρασκευής στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Είναι η εκπομπή Πόλης, Πολίτες, Πολιτική, με δύο πολύ ενδιαφέρουσες, πιστεύω, πολιτικές συζητήσεις. Η επικαιρότητα άλλωστε μας δίνει πολλές ευκαιρίες και αφορμές για να έχουμε αυτές τις συζητήσεις. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ξεκινά λίγο ανορθόδοξα, γιατί έχει μαγνητοσκοπηθεί τις προηγούμενες ημέρες, θα δείτε μια συνέντευξη με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα εγγένεια των τοπικών μονάδων υγείας που είχαμε. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μαρία Σπυράκη, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτή βεβαίως του κόμματος και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία της. Καλώς ήρθατε, κυρία Σπυράκη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και μάλιστα λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το 11ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πού στοχεύει, κυρία Σπυράκη? Κύριε Πλάκα, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα συνέδριο που στην πραγματικότητα θα αποτυπώσει με λεπτομέρειες το πρόγραμμά μας. Αυτό που έγινε τους προηγούμενους μήνες με τη δουλειά στα προσυνέδρια, κάναμε 7 προσυνέδρια και 2 ημερίδες, κινητοποίησε πάρα πολύ κόσμο, πολίτες και που άλλοτε δεν είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και ήρθαν μαζί μας και συζήτησαν πολύ σημαντικά θέματα. 100.000 άνθρωποι απάντησαν σε ερωτηματολόγια και τώρα φτιάχνουμε και κάποιες κάλπες. Φτιάχνουμε κάλπες στις οποίες ρωτάμε τους πολίτες αν θέλουν ιδιωτικά μη κρατικά πανεπιστήμια, πώς σκέφτονται την αξιολόγηση στο δημόσιο, αν θεωρούν ότι ένας διευθυντής στο δημόσιο δεν ανάγκη να προέρχεται μόνο από την εσωτερική ιεραρχία, αλλά μπορεί να είναι αυτές οι 15 ερωτήσεις που είδαμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι συζητάμε και πολύ κρίσιμα ζητήματα. Συζητάμε την παιδεία, συζητάμε την υγεία και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, συζητάμε την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είμαστε λοιπόν σε μια πολύ καλή στιγμή, σε μια πολύ καλή στιγμή δημοσκοπικά, γιατί προεξοφλείται, αν το θέλετε, η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές όποτε και να γίνουν. Και σε μια πολύ καλή στιγμή πολιτικά, διότι από τα χρόνια που μπορεί κανείς να θυμηθεί, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο καλύτερο σημείο της ενότητάς της, σε ένα σημείο που έχει πραγματικά αυτό που λέμε ούριο άνεμο σε σχέση με τους πολίτες και μεγάλη ηρεμία και συνεννόηση στο εσωτερικό της και μια σύγκληση ώστε τελικά να καταλήξουμε για να πάρουμε την ευκαιρία. Ένα-ένα. Αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις. Μία ερώτηση που θέλω να θέσω είναι το εξής. Λένε ότι είναι όντως, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Όλες οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν προβάδισμα, πολλές και διψήφιο, αλλά αποδίδεται από κάποιους στην μεγάλη συσπήρωση που έχετε εσείς, αντίθετα με το ΣΥΡΙΖΑ που κινείται πολύ χαμηλά στην συσπήρωση. Και ότι, λένε, υπάρχει ένα ταβάνι που έχει πιάσει η Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί να κάνει ένα πικ παραπάνω από αυτά τα νούμερα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Τι απαντάτε σε αυτό? Κύριε Πλάκα, όλες οι δημοσκοπήσεις προξοφλούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές όποτε και να γίνουν. Και αυτό είναι μια πεποίθηση που πλέον έχουν οι πολίτες. Αλλά μια και μιλήσατε για τη δική μας υψηλή συσπήρωση και τη χαμηλή συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε την εικόνα της χαμηλής συσπήρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της απόλυτης απομάκρυσης των πολιτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω μόνο έναν αριθμό που έρχεται από την τελευταία δημοσκόπηση από την MRB. Το 36,7% των αναποφάσιστων που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, το 36,7% των αναποφάσιστων. Προέρχονται από εκεί. Ναι. Έτσι, ωραία. Πόσοι νομίζετε ότι μπορούν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή δηλώνουν ότι μπορούν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Μόλις το 2,4%. Μάλιστα. Απευθύνεστε σε αυτούς τους πολίτες εσείς, κύριε Σπυράκη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι απομακρύνθηκαν οριστικά, πήραν μια βαθιά πολιτική και ψυχική απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες οτιδήποτε και αν ψήφισαν σε άλλες εκλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί το πρόγραμμά μας είναι αυτό που συζητούσαμε πριν. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όλες τις οικονομικές κατηγορίες. Όταν λέει ο κ. Μητσοτάκης θα μειώσει 30% τον έμφυα οριζόντια για δύο χρόνια, δεν εννοεί ότι θα το κάνει για κάποιους και θα το κάνει για κάποιους άλλους. Αλλά υπάρχουν και εξειδικευμένες πολιτικές για ανθρώπους που δεν τα καταφέρνουν. Δηλαδή η επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η προσπάθεια να διευθετηθούν κόκκινα δάνεια στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα αυτό το κούρεμα να επεκταθεί και στους φόρους και στις εισφορές. Είναι μια συμφωνία που έχουμε κάνει με τις τράπεζες πριν ανακοινώσουμε την πρότασή μας για τη δεύτερη ευκαιρία. Είναι κάποιες από τις πολιτικές που δείχνουν ότι το ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας εστιάζεται σε αυτό. Επειδή επιμένετε πολύ σε αυτό το θέμα της μείωσης των φόρων και είδατε ότι επιμένει και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι άλλωστε στις προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν και επισήμως αύριο και μεθαύριο.
Το είχε πει και στην ΔΕΘ, το είπε και στις συνεντεύξεις που έδωσε τις προηγούμενες δύο ημέρες. Είπατε, έχετε έρθει σε συμφωνία με τις τράπεζες, με τους εταίρους έχετε έρθει σε συμφωνία όμως για να δεχθούν τη μείωση των φόρων. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Τη δεχόμαστε διαρκώς. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και ως εκπρόσωπος του κόμματος που συμμετέχω στις συναντήσεις που κάνει ο κ. Μητσοτάκης στο εξωτερικό, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι οι πιστωτές ακούνε το σχέδιό μας, βλέπουν τη δέσμευσή μας στις διορθωτικές αλλαγές και ακούνε με πολύ σοβαρότητα ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μιλάει για την αλλαγή των στόχων. Δεν τους λέει δηλαδή καλησπέρα, σας ήρθα να σας πω ότι θα μειώσω τη συμφωνία του πρωτογενούς πλεονάσματος που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και που είναι έξω από την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Τους λέει ότι θα κάνω κινήσεις τέτοιες που να αποκτήσω δημοσιονομικό χώρο και να βοηθήσω στην αύξηση. Δεν έχει πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα μειώσουμε το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων ώστε να αποκτήσουμε δημοσιονομικό χώρο και παράλληλα να δώσουμε μια δέσμευση για αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει πει ότι θα μειώσει το 3,5% που στοχεύει. Το πρώτο βήμα στο οποίο στοχεύουμε, κύριε Πλάκα, γιατί θα κάνουμε ένα βήμα τη φορά, είναι και αυτό λέμε στους πιστωτές, είναι ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους και να μειώσουμε τις δαπάνες ώστε να έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Να αυξήσουμε έτσι το ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο θα δώσουμε δείγμα γραφής για τη δέσμευση και την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων και μετά θα τους ζητήσουμε να συναρτάται το πρωτογενές πλεόνασμα με την ρυθμό ανάπτυξη. Βεβαίως. Να σας εμπιστευτούν. Διότι μέχρι τώρα η χώρα είναι δεσμευμένη και μέχρι το 2022, όπως ξέρετε, 3,5%. Για 3,5%. Ωραία, δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει αμφισβητώντας τη δέσμευση. Μπορεί όμως να δώσει δείγμα γραφής και να πάρει πολύ καλύτερους όρους για την πατρίδα. Αυτές οι περιβόητες δημόσιες δαπάνες, κυρία Σπυράκη, από πού αλλού να περικοπούν? Λέτε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο περικοπών. Αλλά από πού? Να σας πω μια. Και το δημόσιο έχει συμπιεστεί αρκετά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ως πολύ. Έχουμε τις δαπάνες για την υγεία. Ναι. Είσαστε από εκεί θα κόψετε. Είσαστε εσείς σήμερα ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που έχουμε ως κοινωνία, ως πολιτεία σε σχέση με τις δαπάνες? Αν χτυπήσει αύριο το παιδί σας, χτύπα ξύλο. Θα πάτε το παιδί σας στο πρώτο εφημερεύον νοσοκομείο? Έτσι πρέπει να αυξήσετε εσείς τις δημόσιες δαπάνες, όχι να τις μειώσετε. Η απάντηση λοιπόν εκεί είναι ότι με ίδια και με πολύ λιγότερα χρήματα, διότι υπάρχουν μια σειρά ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίες ώστε ο ασφαλισμένος να πηγαίνει εκεί, να έχει τις υπηρεσίες που του αξίζουν και η δαπάνη να είναι πολύ μικρότερη. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στα εγγένεια που κάνει ο Πρωθυπουργός για τα ΤΟΜΗ, τα περίφημα αυτά. Έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι οι τρεις πρώτες που ξέρετε ότι πρόκειται για επιπλέον δομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς. Τα κονδύλια αυτά έχουν πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία αν μπουν στην εκπαίδευση, αν μπουν στην έρευνα. Και ταυτόχρονα δεν θα δημιουργούν άλλες δομές που και έτσι κι αλλιώς θα έχουν μικρό χρονικό διάστημα ζωής, διότι το ΕΣΠΑ δεν διαρκεί για πάντα. Τελειώνει το 20. Και εκτός αυτού θα μπορούν τα ίδια χρήματα να μπουν κάπου που θα έχουν προστιθέμενη αξία. Εν ολίγης, κύριε Πλάκα, η διαχείριση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Δεν θα γεμίσουμε το δημόσιο με συμβασιούχους. Θα το πει αύριο και ο κ. Μητσοτάκης, θα το πει και την Κυριακή, είναι και στο πρόγραμμά μας. Το να δημιουργείς ψεύτικες ελπίδες σε ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν μια δουλειά είναι ότι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Το να δημιουργείς συνθήκες αύξησης των επενδύσεων, μειώνοντας τους φόρους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, γιατί ξέρουμε πού είμαστε. Με 12% στη Βουλγαρία και με 10% στην Κύπρο ή το αντίστροφο. Γιατί δεν θυμάμαι αν είναι το ένα ή το άλλο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και το λέω καθαρά. Μικρή σημασία. Αλλά είναι πολύ μικρή σημασία. Είσαι σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αλλά τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να προσφέρεις ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Και να σας πω και μια πρόθεση που θα είναι και είδηση. Και που ο κ. Μητσοτάκης το έχει πει, αλλά πια θα το πούμε πολύ ανοιχτά. Θα καλέσουμε τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουμε σε ένα σταθερό φορολογικό τοπίο για τα επόμενα 5 χρόνια. Όταν κάποιος ξέρει ακριβώς τι θα του συμβεί σε 5 χρόνια από τώρα, είναι έτοιμος να επενδύσει λίγα ή περισσότερα. Μάλιστα. Όταν κάποιος φοβάται ότι σήμερα του δίνεις 5, αλλά αύριο θα του πάρεις 15, δεν έρχεται, διότι μπορεί να είσαι. Και αυτό συμβαίνει συχνά στη χώρα μας. Και μπορεί να είσαι ένας. Παρακαλώ. Είπατε πως μία σκέψη για τη μείωση των δημοσίων δαπανών να αξιοποιηθούν ιδιωτικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Πού αλλού θέλετε από το δημόσιο να φύγουν οι υπηρεσίες και να πάνε σε ιδιώτες και πού δεν θέλετε? Σε μία σειρά παροχές υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να γίνουν πολύ καλά από τον ιδιωτικό τομέα και πολύ φθηνά. Είπατε, υγεία. Ένα παράδειγμα είναι η μισθοδοσία. Ναι. Δηλαδή. Η μισθοδοσία. Ναι. Η μισθοδοσία του δημοσίου. Ξέρετε, η μισθοδοσία του δημοσίου φτιάχνεται και γίνεται από το δημόσιο. Ναι. Υπάρχουν εταιρείες που εξειδικεύονται σε αυτό με πολύ λιγότερο κόστος.
το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο ναι. και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο. Η μείωση των δαπανών έτσι γίνεται, με το περίφημο outsourcing. Ναι. Έχεις μια υπηρεσία έξω mm-hmm. που σου τη δίνουν με πολύ καλές προδιαγραφές και σου τη δίνουν φθηνότερα, την επιλέγεις, μειώνεις το κόστος και ό,τι είναι δημόσιο δεν είναι απαραίτητα κρατικό. Εκεί είναι ακριβώς το κλειδί. Παράλληλα, προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα. Δεν θα κουραστώ να λέω, κύριε Πλάκα, ότι έχουμε εδώ 4 ανώτατα ιδρύματα. 4. Το μεγάλο μας Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, ναι. το Οικονομικό μας Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ναι. Ίδρυμα. Λοιπόν, αν αυτά τα 4 πανεπιστήμια ενοποιήσουν τις υποδομές τους με την έννοια της προσφοράς φιλοξενίας και με την έννοια της προσφοράς υπηρεσιών και την ίδια ώρα δημιουργήσουν ξενόγλωσσα τμήματα, πιστεύετε ότι οι ξένοι φοιτητές από την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή, θα προτιμήσουν τον Πλακό Εύκρατα από τη Θεσσαλονίκη? Βάζουμε ένα στοίχημα ότι θα προτιμήσουν τη Θεσσαλονίκη, όχι γιατί είμαστε από εδώ και οι δύο. Ναι. Αλλά γιατί πιστεύουμε. Και θα θέλαμε. Και θα θέλαμε, αλλά γιατί έχει τα πάντα. Και ο κόσμος που θα περισσέψει, τι θα γίνει, κυρία Σπυράκη? Τα πάρα πολλά. Αν πάρετε εσείς την έκδοση της μισθοδοσίας από μια αμιγώς δημόσια υπηρεσία και το δώσετε σε έναν ιδιώτη και πείτε ότι κερδίζω χι ποσό από αυτή την υπηρεσία. Ο κόσμος που απασχολούνταν μέχρι σήμερα σε αυτή την υπηρεσία και δεν θα χρειάζεται να απασχοληθεί εκεί, τι θα γίνει? Θα συμπληρώσει. Αυτό είναι που ανησυχεί και φοβάται ο κόσμος. Και λένε θα φύγει η Νέα Δημοκρατία και θα πωλήσει κόσμο από το δημόσιο, όπως σας κατηγορούν πολλές φορές. Και γι' αυτό το λόγο θα κάνω και λίγο τον προάγγελο, θα κάνω και λίγο το τρέιλερ της ιστορίας. Ναι. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει και γι' αυτό, αλλά έχει κάνει και μια δήλωση σε κυριακάτικη εφημερίδα που αναφέρεται στον ναι. τρόπο με τον οποίο θα ναι. αλλάξει το δημόσιο. Ένα είναι βέβαιο. Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του αορίστου χρόνου στο δημόσιο δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Οι υπάλληλοι πρέπει όμως να αξιολογούνται. Και είναι απαραίτητο η αξιολόγηση να επιβραβεύει και να αναδεικνύει και τις αδυναμίες. Όταν επιβραβεύει, αυτό σημαίνει προαγωγή. Και να τιμωρεί κιόλας. Είπα να αναδεικνύει τις αδυναμίες. Ναι, ναι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν θέλω να πω, αν κάποιος πάει κάτω από τη βάση της αξιολόγησης. Είπα τι να αναδεικνύει τις αδυναμίες. Ναι, να υπάρχουν μηχανισμοί που ενσωματώνουν τους ανθρώπους αυτούς και τους κάνουν καλύτερους. Τους προάγουν, τους κάνουν καλύτερους υπαλλήλους. Και έτσι ενσωματώνονται πολύ ευκολότερα στο μηχανισμό. Εν ολίγης. Αυτός ο μπαμπούλας mm-hmm. του τύπου θα έρθει ο Μητσοτάκης mm-hmm. και θα σας απολύσει είναι μια ιστορία χωρίς δράκο. Η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση θα φροντίσει να αξιοποιήσει τις δαπάνες που σήμερα έχει το δημόσιο, μειώνοντάς τες, ώστε να μας ελαφρύνει από τους φόρους πρώτον και δεύτερον να δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό mm-hmm. δημόσιο που θα ευνοεί έτσι και την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση και τελικά θα ωφελεί τον πολίτη. Θα κρατήσω τώρα, κυρία Σπυράκη, μία ακόμα έτσι, αναφορά σας στην πρώτη σας τοποθέτηση όταν σας ζήτησα να μας δώσετε το στίγμα και το στόχο του συνεδρίου που ξεκινάει αύριο το πρωί στην Αθήνα. Είπατε πως η Νέα Δημοκρατία απολαμβάνει μία ενότητα αυτή την περίοδο που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη περίοδο. Δεν το είπατε ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Και θέλω λοιπόν να σας πω, τι σηματοδοτεί η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη για την κυρία Μπακογιάννη και αν όπως διάβασα, αυτό έχει να κάνει κάτι και με παλιά στελέχη, πρώην πρωθυπουργούς, πρώην προέδρους, δηλαδή τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Μημαράκη. Αν δεν αξιοποιηθούν στις λίστες ή υπάρχει σκέψη να αξιοποιηθούν σε κάποια άλλη θέση στο πλαίσιο της ανανέωσης που ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω στο Φιλελεύθερο προχθές είπε θα είναι πάνω από 50% στα ψηφοδέλτια. Και νομίζω πως αυτή είναι η κεντολή που έχει. Δηλαδή κάναμε με ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα με το Μητρό, ήρθαν άνθρωποι που δεν τους ξέραμε στη Νέα Δημοκρατία και μπήκαν στον κόπο να εμπλακούν στην πολιτική. Κάποιοι από αυτούς αξιολογούνται και ως άνθρωποι που θα είναι στα ψηφοδέλτια, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά δεν θέλω καθόλου να υπεκφύγω τις ερωτήσεις σας. Τα ιστορικά στελέχη του κόμματος mm-hmm. διαθέτουν μια τεράστια εμπειρία και η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Όμως ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια επιλογή και η επιλογή αυτή σηματοδοτήθηκε από τη φράση του ότι κανένας στην Ελλάδα δεν θα νομίζει μετά την κυβέρνησή του ότι η διακυβέρνηση του τόπου είναι η οικογενειακή υπόθεση. Mm-hmm. Αφορούσε λοιπόν αυτή την επιλογή και αυτό έγινε σε συνεννόηση με την κυρία Μπακογιάννη. Από εκεί πέρα με ρωτήσατε. Όπως ξέρω, θα μιλήσει και αύριο. Ακριβώς, θα μιλήσει και θα τοποθετηθεί. Ο κύριος Σαμαράς. Όπως αναμένονται. Ναι. Όχι όμως ο κύριος Μημαράκης. Αναμένεται να τοποθετηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναμένεται να δούμε τις άλλες κινήσεις και τους συμβολισμούς που παίρνουν. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, μία είναι η κατεύθυνση να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Να είναι η Νέα Δημοκρατία ο κορμός, ενδεχομένως και αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί η πεντακομματική βουλή που πολλές από τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν και το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας
δίνουν αυξημένη τέτοια πιθανότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης το έχει πει. Εφόσον κερδίσουμε τις εκλογές, θα ανοίξουμε προς κατευθύνσεις με βάση προγραμματική συμφωνία. Είναι σαφές δηλαδή ότι δεν θα αρκεστεί σε μια πολύ ισχυρή εντολή που αυτός είναι πολίτες θα επιδιώξει και θα επιδιώξει συνεργασίες. Διάβαζα διάφορα ρεπορτάζ κυρία Σπυράκη πως στο 11ο συνέδριο ο κύριος Μητσοτάκης εκτός από το πρόγραμμα, άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος αρχών και θέσεων, νομίζω το έχει το ονομάσει το συνέδριο. Ακριβώς. Σας, δεν θα είναι εκλογικό. Ακριβώς. Δεν θα εκλέξουμε ούτε πρόεδρο, ούτε πολιτική επιτροπή κτλ. Το κάναμε αυτό πριν από 2,5 χρόνια περίπου. Ναι. Από 2 χρόνια. Θα επιδιώξει να σηματοδοτήσει και ένα άνοιγμα στο κέντρο και πολλές κινήσεις του κατατείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν ξέρω πώς τα συνδέεται αυτά, αν σας προβληματίζουν οι εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς με το κίνημα αλλαγής, που είδα δημοσκοπικά ότι τσιμπάει και διψήφια ποσοστά. Αν δηλαδή ένα ενδυνάμει έτσι ακροατήριο και κοινωνικά και πολιτικά, βλέπετε να το στερείστε με αυτές τις εξελίξεις. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω σχόλιο εγώ για την πορεία του άλλου κόμματος. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω με βάση τις δημοσκοπήσεις ότι φαίνεται ότι οι πολίτες που εισραίουν δημοσκοπικά στο κίνημα αλλαγής είναι πολίτες που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πολίτες που ερχόταν σε εμάς. Μάλιστα. Ο χώρος του κέντρου εκ των πραγμάτων στο μεγαλύτερο του βαθμό καταλαμβάνεται από εμάς. Και καταλαμβάνεται από εμάς γιατί πλέον έχει σταματήσει η συζήτηση ανάμεσα στο δεξιές και αριστερές απόψεις. Υπάρχει αγωνία για λύσεις. Είμαστε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μοναδικός πολιτικός φορέας που επεξεργάζεται με τόση ακρίβεια συγκεκριμένες προτάσεις και τις δίνουμε στη δημοσιότητα. Και περιμένουμε και τις απόψεις των πολιτών. Και είμαστε ο μοναδικός πολιτικός φορέας ο οποίος δεν κρύβει με τα λόγια μας. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης το λέει και πια μας έχει εξουσιοδοτήσει ότι δεν μπορούμε να υποσχόμεθα στους νέους ανθρώπους συμβάσεις στο δημόσιο. Μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να γυρίσουν τα παιδιά μας με πτυχίο. Από το εξωτερικό και να βρουν εδώ μια καλή, αξιοπρεπή, αμοιβή, βιώσιμη δουλειά, ώστε να χτίσουν το όνειρά τους στην πατρίδα με βάση την εμπειρία και τα προσόντα που έχουν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Κάθε συνέδριο, κυρία Σπυράκη, έχει και μια εσωτερική διάσταση. Προφανώς θέλετε να στείλετε μηνύματα προς την κοινωνία, αλλά πάντα υπάρχουν και τα εσωτερικά ζητήματα. Και θέλω να επανέλθω στην ερώτηση που σας έθεσα, με διαφορετική βέβαια έτσι, στόχευση προηγουμένως, αναφορικά με τη μεγάλη ανανέωση που έχει εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης στα ψηφοδέλτια. Αλλά νομίζω αυτό έτσι, σε κάποιο βαθμό το εφαρμόζει και στον κομματικό μηχανισμό. Είπε λοιπόν πως θα είναι η ανανέωση πάνω από 50% στα ψηφοδέλτια. Έχει βγει μία νόρμα για το πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, η μόνη σίγουρη έχει πει ο κ. Μητσοτάκης στα ψηφοδέλτια είναι η ενεργεία βουλευτές. Αυτό. Αν το θελήσουν να είμαστε, είναι. Ξανά. Είμαστε μόνο η ενεργεία. Ναι. Και το λέω γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι που λένε εμένα μου είπε ο Μητσοτάκης, εμένα δεν μου είπε ο Μητσοτάκης. Ναι, για πείτε μας λίγο αυτό. Αυτό ναι. Δημιουργεί και μία σύγχυση. Γίνονται πάντα αυτά. Και βέβαια, πάντα, ακριβώς, πάντα γίνονται αυτά. Καλά να μην γίνονται τώρα. Γιατί να υπάρχει και μια συντεταγμένη πορεία προς τις εκλογές. Αυτό λοιπόν το οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει στείλει ως νόμο να είναι ότι μόνο η ενεργεία είναι η υποψήφη. Η σίγουρη. Από εκεί και πέρα ο καθένας αξιολογείται. Ναι. Και η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει με ένα γενικό κανόνα και να πει αποκλείονται οι μένοι, αποκλείονται οι δε. Γιατί βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ συζητήσεις και απορώ κι εγώ. Σε ποια βάση γίνονται, αλλά έτσι είναι όλη αυτή η Δεν θα υπάρχει ένας κανόνας δηλαδή που θα λέει όποιος έχει κατέβει τόσες φορές και δεν έχει βγει ή όποιος είναι από τότε. Δεν θα υπάρχει ένα τέτοιο, μια τέτοια κατεύθυνση. Κύριε Πλάκα, αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολιτευτεί 10 φορές και δεν τα έχουν καταφέρει, νομίζω πως και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι δεν τραβάει η ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα η κάθε μια περίπτωση αξιολογείται και αξιολογείται με βάση και την απήχηση που έχει και τις δυνατότητες που έχει και αυτή είναι η οδηγία που έχει δώσει ο κ. Μητσοτάκης. Τα ψηφοδέλτια θα τα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Πλάκα. Δεν θα τα κάνει ο καθένας ο οποίος δηλώνει υποψήφιος εδώ στην αγορά βγαίνει. Στο τέλος και λέει καλησπέρα σας και εγώ είμαι μέσα. Ναι. Το πάντως, από τη στιγμή που λέτε ότι το, όχι εσείς προσωπικά, μπορεί να το λέτε και εσείς, δεν ξέρω, θα μας το απαντήσετε τώρα, ότι το 18 θα είναι εκλογικό έτος, δεν θα έπρεπε αυτά να αρχίσουν να ετοιμάζονται. Και εσείς που στηρίζετε ότι το 18 θα είναι εκλογικό έτος, γιατί και το 17 αυτό μας λέγατε, αλλά δεν επιβεβαιωθήκατε, τότε, ειδικά τότε με τη δεύτερη αξιολόγηση, λίγο πριν. Κοιτάξτε, η δεύτερη αξιολόγηση μας κόστησε πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Και συνολικά ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση αυτή καθυστέρησε τις αξιολογήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εντός εισαγωγικών διαπραγματεύτηκε, χρέωσε στους Έλληνες την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια, δημιούργησε τεράστια προβλήματα με επιπλέον μέτρα
που ξεπερνούν αυτή την ώρα που μιλάμε τα 14 δισεκατομμύρια. Και επιπλέον καθυστέρησε πάρα πολύ την πορεία προς την έξοδο από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ναι. Η κυβέρνηση νομοθετεί μια σειρά μέτρα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν. Τελειώνει το πρόγραμμα δηλαδή. Το αναγνωρίζετε ότι τελειώνει το πρόγραμμα. Κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν. Ναι. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό πρόγραμμα να μην θέλει κανένας να έχει την Ελλάδα σε πρόγραμμα και να της δίνει λεφτά, και διαφορετικό πρόγραμμα η Ελλάδα να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Μη ζούμε με ψευδεστήσεις. Για να μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της, χρειάζεται μια σειρά αληθινών διορθωτικών αλλαγών. Δεν χρειάζεται μια νομοθεσία η οποία μεταφέρει τα πράγματα για το μέλλον. Και με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Ούτε μπορεί να εκτιναχθεί. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση. Δεν θα σταματήσω να επιμένω στο παράδειγμα της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Η κυβέρνηση αυτή την ώρα πήγε πίσω την ιστορία για το τέλος του 18. Πιθανώς και να μας την αφήσει δώρο. Αλλά η κάθε περίπτωση δείχνει ότι το μόνο που κάνουν είναι να νομοθετούν και να επιχειρούν έτσι να κλείσουν τις αξιολογήσεις, αλλά όταν έρχεται η ώρα να βάλουν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, ναι, τότε απλώς δεν μπορούν. Τώρα μισό λεπτό. Εσείς 20 Αυγούστου είχε γίνει υπογραφή του 15 του Τρίτου Μνημονίου, κάπου εκεί. Μετά το 15 Αυγούστου. Το θυμάστε αυτό. Πώς το θυμάμαι, είχα ξενυχτήσει εγώ όλη τη νύχτα εκεί στο ρεπορτάζ κυρία Σπυράκη για να υπογραφεί το τρίτο πράσινο βουλή. Δεν το θυμάμαι. Εμείς κάναμε τότε μια οδυνηρή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και πήραμε το βάρος της ευθύνης να πούμε ναι στο τρίτο μνημόνιο για να μην περάσει η χώρα απέναντι. Ναι, εγώ άλλο και το να περάσει η χώρα απέναντι σημαίνει πει, ότι η χώρα περνάει το χέρι. Όχι, δεν τα έχουμε πει. Δεν τα έχουμε πει. Θα μπορούμε να τα πούμε και άλλη μια φορά. Μπορούμε να τα πούμε και άλλη μια φορά. Γιατί ξέρετε και ο κύριος Βαρουφάκης, υπουργός του κύριου Τσίπρα ήταν. Δεν πάτε πίσω στον κύριο Βαρουφάκη. Εσείς με πήγατε. Εσείς με ναι, πήγατε. Άλλο θέλω να το πω. Το τρίτο μνημόνιο κάποιος το έφερε, κύριε Ναι, Πλάκα. Αλλά τώρα δεν λοιπόν ήρθε η ώρα του να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες. 21 λοιπόν, 22 Αυγούστου. Τι βλέπετε εσείς στη Νέα Δημοκρατία για τη χώρα, αν μέχρι τότε βέβαια δεν έχουμε εκλογές και τα λοιπά, που εσείς θέλετε και θα έχουμε ένα τέταρτο μνημόνιο, θα έχουμε μια προληπτική γραμμή ή θα μπορέσει η χώρα, κυρία Σπυράκη, να βγει στις αγορές. Διότι διάβαζα τώρα. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, νομίζω, θα το αναγνωρίσετε κι εσείς. Ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινούνται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2006 και έτσι δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να ξαναβγεί στις αγορές με ικανοποιητικό επιτόκιο. Κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε την κίνηση των ομολόγων, γιατί η αγορά είναι πολύ ρηχή. Μάλιστα. Θέλω δηλαδή να. Δεν είναι κακό αυτό στοιχείο, θέλω να πω. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας, αλλά το ελληνικό χρέος βρίσκεται περισσότερο από 80% στα χέρια των εταίρων μας, στα χέρια των πιστωτών μας. Ναι. Το ελληνικό χρέος δεν διαπραγματεύεται στην αγορά. Mm-hmm. Το ελληνικό χρέος, αυτή η αγορά είναι πολύ ρηχή και τα επιτόκια έπεσαν εξαιτίας της ανταλλαγής των ομολόγων του PSI που έγινε πρόσφατα και που ήταν μια πράξη που είχε δρομολογηθεί από το 2014. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. Αν μπορεί ή δεν μπορεί η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της. Για να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, θα πρέπει να κάνει μια σειρά διαρθωτικές αλλαγές που να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Για να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, θα πρέπει να έχει μια οικονομία η οποία θα τρέχει έτσι που να μην είναι αναγκασμένη κάθε τρεις και λίγο να συζητά για το τεράστιο πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί τι είναι το πρωτογενές πλεώνασμα, κύριε Πλάκα? Η εγγύηση προς τους πιστωτές ότι θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεώνασμα. Άρα η πρόβλεψη για τον Αύγουστο που η κυβέρνηση λέει ότι τελειώνει το πρόγραμμα, είναι ότι πρέπει μέχρι τότε να έχουν συμβεί αληθινές διαρθρωτικές αλλαγές που θα θωρακίζουν την ελληνική οικονομία. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Όλη αυτή η συζήτηση μου θυμίζει αυτό που γινόταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Κάποιοι έκαναν πως δούλευαν και κάποιοι άλλοι έκαναν πως τους πλήρωναν. Εδώ η κυβέρνηση κάνει πως κάνει διαρθρωτικές αλλαγές και οι πιστωτές κάνουν πως την πιστεύουν. Στις διαρθρωτικές όταν αλλαγές θα έρθει η ώρα όμως και θα είμαστε μόνοι μας εκεί έξω, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την καταιγίδα. Και η καταιγίδα, κύριε Πλάκα, δεν αντιμετωπίζεται με νομοθεσίες. Όνομα αντιμετωπίζεται με αλλαγές στην πράξη που θα ισχυροποιήσουν την οικονομία, θα κάνουν την Ελλάδα ελκυστική στις επενδύσεις και στο τέλος της ημέρας θα επιτρέπουν στην Ελλάδα να στέκεται στα πόδια της. Κάντε μου ένα σχόλιο, επειδή είπατε και για μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι και ιδιωτικοποιήσεις μέσα σε αυτό και παραχωρήσεις. Εσείς είναι στο πλαίσιο των δικών σας στόχων και της πολιτικής που πιστεύετε. Είχαμε και στο λιμάνι. 6 ώρα περιμέναμε σήμερα να πέσουν οι υπογραφές, κυρία Σπυράκη, στην Αθήνα για την παραχώρηση του 67% του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, την ιδιωτική κοινοπραξία τέλος πάντων που πλειοδότησε, αλλά δεν το είδαμε. Υπήρξε ανακοίνωση
Ότι έκανα θα πάει και λίγες... μια ναι. συνέντευξη σε εσάς για το πρωτοχρονιάτικο και θέλω να πω και στη συνάδελφό σας, την κυρία Στελιάδη, να το κόψει. Ναι. Διότι είπε ότι αυτό με την ιδέα ότι τελειώνει. Ναι, έγινε ότι... νωρίτερα. Ναι, είπα προφανώς, ότι ναι. είναι μια πολύ θετική. Μία ώρα μόλις πριν ναι. ανακοινώθηκε ότι αναβάλλεται, για λίγες, μετατίθεται τέλος πάντων για λίγες μέρες. Θέλω το σχόλιο σας για αυτό το θέμα που αφορά ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Πολύ δυσάρεστο γεγονός. Είναι ένα γεγονός που δείχνει ότι υπήρχαν ελλείμματα στη διαδικασία του ελέγχου. Από εκεί πέρα όμως μένει να δούμε πώς εξελίσσεται. Είναι πολύ πρόημα για να κάνουμε οποιοδήποτε σχόλιο. Θετικό πάντως δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη, ήθελα τώρα και με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή να συζητήσουμε για τη Σύνοδο Κορυφής. Πολλά είχα εγώ στο μυαλό μου να συζητήσουμε. Ένα, αλλά κάτι όμως θα πούμε για τη Σύνοδο Κορυφής, γιατί είμαστε χτες εκεί. Θα κάνετε ένα σχόλιο και μαζί θα δώσετε και τη δέσμευσή σας, αφού είσαστε εδώ τώρα Θεσσαλονικιά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε σύντομα. Για να πούμε και τα υπόλοιπα πιο αναλυτικά, γιατί δεν προλάβαμε. Βεβαίως θα πούμε σύντομα. Το σχόλιο σας λοιπόν για τη Σύνοδο Κορυφής, το προσφυγικό στο επίκεντρο και ο Τούσκ στο επίκεντρο βέβαια. Ξέρετε, ήταν πολύ από. Απλά θα σας παρακαλέσω να είναι λίγο σύντομο, γιατί πιέζομαι. Ήταν, νομίζω, σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα αυτό και πριν ακόμη ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες, ότι έδωσε ένα στίγμα ότι δεν είναι καθόλου αποδεκτή η άποψη του κ. Τούσκ, ότι δεν λειτουργήσε η αναλογικότητα και όσο πρέπει να καταργηθεί. Η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι μαζεύουμε χρήματα από τους πλουσιότερους και τα μοιραζόμαστε οι φτωχότεροι και όλα καλά. Η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ταυτόχρονα ότι μοιραζόμαστε και την ευθύνη. Η Ελλάδα έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η πρόταση Τούσκ. Το είπε ο κ. Μητσοτάκης ενώπιον του κ. Τούσκ, μέσα στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γιατί αυτή γίνεται πρώτα, πριν τη σύνοδο των ηγετών. Παρουσία και της κ. Μέρκελ και του κ. Γιούνκερ. Νομίζω πως είναι καθαρό ότι ο κ. Τούσκ δεν ακούμπησε, αν θέλετε, την κοινή άποψη ότι η αλληλεγγύη είναι βασικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης και είναι επίσης σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την πλευρά των άλλων ηγετών και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να καταργηθεί η αναλογικότητα. Σαφές. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο στούντιο της ΔΕΚΑΤΟ, τη συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας, κυρία Σπυράκη. Από αύριο το πρωί, από 10 και 5 μιλάει ο κ. Μητσοτάκης. Και μετά οι άλλοι. Και μετά τα υπόλοιπα, εδώ θα είμαστε να δούμε και τα συμπεράσματα. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά συνέντευξη με τον Ανδρέα Ξανθό, τον Υπουργό Υγείας, για τα ΤΟΜΗ, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας που μας αφορούν άμεσα.